It was 6:48, I was walking home. Stepped to the gate and I'm all alone. I had chicken on the plate, but the food was cold. Then I covered up my face so that no one knows. I didn't want trouble. I'm the boy in the bubble. But then came trouble. When my mom walked into the living room, she said, boy, you gotta tell me what they did to you. I said, you don't wanna know the things I had to do. She said, son, you gotta tell me why you're black and blue. I said, I didn't want trouble. I'm the boy in the bubble. But then came trouble. And my heart was pumping, chest was screaming, mind was running, air was freezing. Put my hands up, put my hands up. I told this kid I'm ready for a fight. Punch my face, do it cause I like the pain. Every time you curse my name, I know you want the satisfaction. It's not gonna happen, knock me up. Μπορεί εκεί να γελάνεις βάρος. Να σε χρησιμοποιούν, να σε εκμεταλλεύονται, να σου ασκούν βία. Μπορεί και εκείνος που πέρναγε από εκεί να μην έκανε τίποτα. Να μην αδρανείς ή ακόμα και να γέλασε με τον τρόπο που σε πρόσβαλαν. Μια πλάκα έχει όρια. Μην αφήνεις κανέναν ποτέ να ξεπερνάει αυτή τη γραμμή. Θέσε τα όρια σου. Την πρώτη φορά γέλασα. Μου φάνηκε αστείο και νόμιζα ότι έκανες πλάκα. Η δεύτερη φορά το σκέφτηκα περισσότερο. Γιατί το κάνεις αυτό? Την τρίτη φορά πληγώθηκα. Θέλω να σταματήσεις. Πριν κάποια χρόνια ήμουν μέλος μιας παρέας. Κάποια στιγμή η παρέα αυτή άρχισε να κοροϊδεύει και να πειράζει ένα συμμαθητή μου για το σώμα του και τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Με αποτέλεσμα το παιδί να νιώσει άσχημα. Φοβάμαι να το πω, σχολείο. Δεν θέλω να πηγαίνω στο σχολείο. Και του δίνω το χαρτζιλίκι μου κάθε μέρα. Ήμουν 17 όταν έγινε. Ήμουν σε σχέση. Μου ζήτησε προσωπικές φωτογραφίες. Διστακτικά στην αρχή, υπέκυψε. Δεν ήξερα τις πρόθεσεις του φίλου του. Άρχισε ο εκβιασμός. Μου ζητούσαν όλο και περισσότερες. Όταν αρνήθηκα, με απείλησαν ότι θα τις ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Ενέβασα. Βρισκόμουν αδιέξοδο. Τι κάνω όταν κάποιος δέχεται μπούλινγκ? Πώς το αντιμετωπίζω όταν το δέχομαι εγώ? Τεκμηστηρεύτηκα στην πολιτή μου. Εκείνη μίλησε πάνω στη σιωπή μου. Η δική μου τα μάθαν όλα. Και τότε ήταν που σταμάτησα να φοβάμαι. Μίλησα στη διεύθυνση και σε κάποιους καθηγητές προκειμένου να βοηθήσουν. Φυσικά στα παιδιά της παρέας δεν άρεσε το γεγονός ότι μίλησα και τους κάρφωσα, με αποτέλεσμα να με βγάλουν από την παρέα και να με περιθωριοποιήσουν. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει, διότι χάρηκα για αυτό που έκανα. Μίλα τώρα για αυτό που σου συμβαίνει. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Κάνε την αρχή. Εξωτερήκευσε αυτό που νιώθεις. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και δώσε δύναμη και στους υπόλοιπους να μιλήσουν κι αυτοί. Θα είμαστε δίπλα σου σε όλο αυτό το ταξίδι. Και να θυμάσαι, η φωνή σου είναι η δύναμή σου. Όχι στη βία, ναι στη φιλία. Εγώ δεν μίλησα. Εσύ, μίλα τώρα. Μίλα τώρα. Πώς το αντιμετωπίζω όταν το δέχομαι εγώ? Μιλάω. Μίλα και εσύ. Τώρα. Μίλα τώρα. Make me feel the warmth. Make me feel the cold. It's written in our stories.